Βρισκόμαστε εδώ μετά από 2 χρόνια αποχής και απουσίας λόγω της πανδημίας στην καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του αθλητικού μου απολογισμού. Είναι μια εκδήλωση που την αγκαλιάζουν όλοι οι φίλοι και υποστηρικτές της αγωνιστικής μου προσπάθειας. Θα μιλήσουμε για το τι έγινε τη χρονιά που πέρασε, το 2022, σε στόχους και δραστηριότητες. Τι στόχους έχουμε θέσει για το 2023. Θα πούμε πράγματα για το διεθνές τουρνουά αρχαία Messini Open και με την αγάπη του κόσμου θα προχωρήσω για να πετύχω τους στόχους μου. Τι θα ήθελες να πετύχεις μέσα στο νέο έτος? Μέσα στο νέο έτος είναι να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται στην παγκόσμια κατάταξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο νούμερο 75. Θέλω να φτάσω περίπου στο 50, να κλείσω το 23 και να φουλάρω μετά τις μηχανές μου μέχρι τον Ιούνιο του 24, ώστε να είμαι στους 45 πρώτους αθλητές του κόσμου για να πάρω την απευθείας πρόκληση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες που θα γίνουν στο Παρίσι το τέλος του Αυγούστου του 24. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να γίνει ο καθιερωμένος απολογισμός της χρονιάς που πέρασε, αλλά και ο Γιώργος να μας αναφέρει τους στόχους του την επόμενη χρονιά για το 2023, καθότι είναι μια χρονιά που έρχονται Ολυμπιακοί Αγώνες. Θέλοντας με τον δικό του τρόπο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς πολίτες αυτής της κοινωνίας στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα που έχουν προβλήματα κινητικότητας μέσα στις πόλεις. Είναι πολλά αυτά που έχουν γίνει και είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα. Και ο Γιώργος ξέρει εδώ και δεκαετίες πραγματικά να ευαισθητοποιεί όλους τους καλαματιανούς σε αυτό το κομμάτι. Ανάμεσά σας βλέπω αρκετούς ανθρώπους που έχουν βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες στην αθλητική δραστηριότητα του Γιώργου. Χωρίς όλους εσάς δεν θα μπορούσε να είχε καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα και επειδή οι στόχοι παραμένουν υψηλοί και η προβολή τόσο της πόλης όσο και ολόκληρης της περιοχής είναι πάρα πολύ μεγάλη, όσο επιθυμείτε μπορείτε να βοηθήσετε αυτή την προσπάθεια του Γιώργου του Λαζαρίδη εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι το 2024. Τώρα επιτρέψτε μου εμένα μια αναφορά ότι είναι δύσκολο να καθιστήσω τον Θανάση τον Παντέ. Έτσι. Όσοι ήθιστε, αυτή η εκδήλωση είναι συμφασμένη με τον Θανάση τον Παντέ. Ελπίζω του χρόνου, υποχρεώσεις τον έχουν κρατήσει μακριά φέτος. Ελπίζω του χρόνου είναι κανονικά εδώ και εγώ κανονικά στους φίλους του Γιώργου κάτω όπως είναι η θέση μου. Ένα σύντομο χαιρετισμό και από τον Γιώργο πριν περάσουμε. Καλησπέρα και από μένα, Κώστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπες, είναι δύσκολο να το πω, που αποουσιάζει με τον Θανάση, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το εκπροσωπήσεις επάξια. Να σας ευχαριστήσω όλους όσοι είσαστε σήμερα στη σημερινή εκδήλωση. Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί μετά από 2 χρόνια αποχής με τον COVID και αυτά δεν πραγματοποιήθηκε. Όμως, αν μου επιτρέψετε, ανάμεσα σε να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί σήμερα με τιμούν με την παρουσία τους οι γονείς ενός ανθρώπου που έφυγε πριν από λίγο καιρό από την πόλη μας, του Γιάννη του Τύρου. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Ο Γιάννης ήταν ένα κομμάτι της πόλης μας, ήταν ένα κομμάτι της ομάδας μας, του Διαφοροζώ. Και πραγματικά το χαμόγελό του θα μας συντροφεύει σε όλη μας την πορεία και τα επόμενα χρόνια. Ανοσιολογιώτε, πατέρα Φίλιππ, αν θέλετε να μας πείτε ένα σύντομο χαιρετισμό. Αδιαμφισβήτητα, ο Γιώργος Λαζαρίδης είναι ένα πρόσωπο σημαντικό για την πόλη, για το νομό μας, για την τοπική κοινωνία και ως τοπική εκκλησία στεκόμαστε δίπλα του όχι τόσο μέσα από την υλική βοήθεια που έχουν προσφέρει όλοι αυτοί οι εθελοντές και οι δωρεοδότες οι οποίοι αναφέρονται, αλλά μέσα από την αγάπη μας, μέσα από την ελπίδα μας, μέσα από την προσδοκία μας για το καλύτερο που μπορεί να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και στους συνανθρώπους μας, ο Γιώργος Λαζαρίδης. Αναμφίβολα αποτελεί τον πρεσβευτή μας στον χώρο του αθλητισμού,
στον χώρο των αγώνων με αμαξίδια και έχει να επιβεβαιώσει ότι οι άνθρωποι με την οποιαδήποτε δυσκολία στην κινητικότητα είναι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν κάτι που δεν μπορούν να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις έρχομαι, Γιώργο, να σου πω συνέχισε να κάνεις αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε οι υπόλοιποι. Συνέχισε να μας κάνεις υπερήφανους. Να καλωσορίσουμε στην εκδήλωση και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Παναγιώτη Μίκα, και να τον καλέσουμε και αυτόν για ένα σύντομο χαιρετισμό σε αυτή την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για την καθυστέρηση μου να συναντηθεί με περισσότερους λόγους. Σκεφτόμουν στον δρόμο που ερχόμουν το εξής. Καλωσορίζοντατε, αγαπητά στελέχη της αυτοδιοίκησης. Για όλους εμάς, σκεφτείτε να είμαστε 20 ετών, μέσα στα καλά μας, να συμβαίνει ένα ατύχημα σε εμάς, μπορεί να συμβεί στον καθέναν, να ξυπνάμε ύστερα από μήνες ή εβδομάδες σε ένα νοσοκομείο και να βλέπουμε έναν διαφορετικό εαυτό από αυτόν που είχαμε συζητήσει. Σκεφτείτε μόνο αυτό για να κατανοήσετε τι αγώνας χρειάστηκε. Ψυχικός, πνευματικός, σωματικός. Πώς με ιδιαιτερότητες και με λιγότερες δυνάμεις έπρεπε να βγεις στην κοινωνία, να παλέψεις και να αποδείξεις ότι μπορείς με την ψυχή και το πνεύμα σου να ξεπεράσεις τα όποια σημαντικά σωματικά προβλήματα. Ψυχή και πνεύμα είμαστε. Και όταν είμαστε δυνατοί στην ψυχή και στο πνεύμα, μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια. Πνεύμα και ψυχή είναι ο άνθρωπος. Και ο αγαπητός Γιώργος κατόρθωσε να είναι παράδειγμα. Καταξιώθηκε όχι απλά να ξεπεράσει το πρόβλημα με την ψυχή και το πνεύμα, αλλά να είναι παράδειγμα να προσφέρει στην κοινωνία πολύ περισσότερα από όσοι έχουμε προσφέρει οι περισσότεροι ή όλοι εδώ. Να είναι ένα παράδειγμα προς όλους, εμείς να το παρουσιάζουμε ως παράδειγμα, χωρίς πολλές φορές να συνειδητοποιούμε τον αγώνα, την αγωνία, το αίμα, τον ιδρώτα, ο οποίος χρειάστηκε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Τι είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητας του καθενός από εμάς, του ανθρώπου? Η ολοκλήρωση είναι τα ταλέντα τα οποία έχει, τις δυνάμεις που έχει, και στον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικές, να μπορεί να τα αξιοποιήσει στον υπέρτατο βαθμό για τον εαυτό του και την κοινωνία. Αυτή είναι η ολοκλήρωση. Τελειώνοντας, αγαπητέ Γιώργο, εμείς ευχαριστούμε που υποτίθεται έχουμε τα πάντα σε σωματικό επίπεδο, αλλά δεν σε φτάσαμε. Ούτε σε κοινωνικό, ούτε σε πνευματικό, ούτε σε ψυχικό. Και σε ευχαριστούμε γιατί δίνεις ένα παράδειγμα στην κοινωνία. Γιατί εν δυνάμει όλοι μπορεί να έχουμε, όχι μπορεί, με βεβαιότητα έχουμε αναπηρίες. Άλλο όμως να την έχεις στα 60 ή 70 και άλλο να τα έχεις στα 20 σου χρόνια. Παράδειγμα λοιπόν για όλους μας, τιμά την Καλαμάτα περισσότερο από τον καθένα και έχει τιμήσει την Ελλάδα ίσως περισσότερο από πάρα πολλούς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρω ότι την σημερινή εκδήλωση χαιρετίζουν και οι βουλευτές της Ιγνίας, ο κ. Χαρίτσης και ο κ. Μαντάς, που λόγω ανεδημένων υποχρεώσεων αποσιάζουν. Ενώ και ο Δήμαρχος Καλαμάτας είναι κεντρικός ομιλητής αυτή τη στιγμή σε μια παρουσίαση βιβλίου και αυτός είναι ο λόγος που αποσιάζει. Θα ήθελα να καλέσω τέλος στο βήμα και τον Δήμαρχο της Μεσίνης, που φιλοξενεί και το Άνσιντ Μεσίνη Open, τον Γιώργο Θρασόπουλο. Αγαπητέ και φίλε Γιώργο, καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και η συμμετοχή μου εδώ δεν είναι μια τυπική κοινωνική υποχρέωση αλλά έχει ουσία
μου δίνεται η δυνατότητα για άλλη μια φορά δημόσια να εκφράσω το θαυμασμό μου για όλα όσα έχεις κάνει, να σου δώσω δημόσια συγχαρητήρια και να σου πω το εξής, ότι πέρα ότι από το ότι έχεις τιμήσει την Ελλάδα φορώντας το εθνόσημο, διακρινόμενος στο τένις με αμαξίδιο, ταυτόχρονα είσαι ένα πρότυπο για τους νέους μας, είσαι ένα πρότυπο δύναμης ψυχής. Και αυτό έχεις καταφέρει να το μεταδώσεις στα νέα παιδιά και με την ευκαιρία που είχαμε πολλές φορές να επισκεφθείς το Δήμο και να περάσουμε δίπλα σε σχολεία και να συνομιλήσουμε με παιδιά, σίγουρα τα έχεις ενδυναμώσει και τους έχεις δώσει να καταλάβουν ότι τίποτα δεν είναι ανίκητο. Οποιοδήποτε εμπόδιο δεν είναι ανυπέρβλητο, αρκεί να έχεις θέληση. Και είσαι πραγματικά ένα πρότυπο θέλησης, δύναμης ψυχής και μας δίνεις σε όλους το καλό παράδειγμα. Στις προσπάθειές σου ξέρεις ότι και εγώ προσωπικά αλλά και ο Δήμος συμπαραστέκεται, είναι αρρωγός σε ό,τι επιλέξεις να κάνεις, γιατί το κάνεις με επιτυχία, αναδεικνύοντας και το άθλημα του τένις με αμαξίδιο αλλά και προβάλλοντας την Ελλάδα μας στο εξωτερικό. Σύντομα θα πω ότι ήσουν και ένα κίνητρο για μένα να αναβαθμίσουμε τις αθλητικές υποδομές και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Νικολάου κάναμε 5 γήπεδα τένις σύγχρονα και φιλοξενήσαμε το προηγούμενο τριήμερο αγώνες διεθνείς, εθνικό πρωτάθλημα για ηλικία 14 ετών. Αυτά τα γήπεδα είναι και στη διάθεσή σου. Όπως στηρίζουμε το τουρνάμι αμαξίδιο που διοργανώνεις κάθε χρόνο τον Οκτώβριο μήνα στο ξενοδοχείο Μπούκα Ριζόρτ του κ. Λίτρα, και ο χώρος αυτός διατίθεται σε σένα για να διοργανώσουμε εκδηλώσεις. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάλι, να σου εκφράσω το θαυμασμό μου και να είσαι καλά και να συνεχίσεις την προσπάθεια. Όπως είπαμε και νωρίτερα, η πανδημία άλλαξε τις συνήθειες όλων μας. Ωστόσο, η αγωνιστική δραστηριότητα του Γιώργου Λαδασταρίδη δεν σταμάτησε. Όλα αυτά για τον απολογισμό του τι συνέβη τα προηγούμενα χρόνια θα το κάνει τώρα ο συναθλητής του στο τένις με αμαξίδιο και αθλητής του διαφοροζώ, ο Μανώτης Χαλούπης. Απολογισμός έτους 2022. Μετά από μια μακρά περίοδο ειδικών επιδημιολογικών καταστάσεων, το 2022 χαρακτηρίζεται από την επιστροφή σε κάποιο σημαντικό βαθμό στις συνθήκες κανονικότητας. Την περίοδο αυτή, η συμμετοχή του Γιώργου σε ποικιλόμορφες δραστηριότητες ήταν έντονη και συνεχής. Προπονητική προετοιμασία και αγωνιστική περίοδος. Η έναρξη της προπονητικής προετοιμασίας είχε αφετηρία τον Ιανουάριο του 2022. Μια ποιοτική ομάδα εκλεκτών και διακεκριμένων ανθρώπων στο πεδίο δραστηριοποίησης τους, προπονητές, διατροφολόγοι, φυσικοθεραπευτές, αθλητικοί ψυχολόγοι, υπεύθυνοι επικοινωνίας, συνεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ τους για την επίτευξη των αγωνιστικών τους στόχων. Με την πρόσθετη και καθοριστική συμβολή των εκλεκτών συνεργατών χορηγών στο συνολικό εγχείρημα, η πορεία προς τον τόπο των επιτυχιών έγινε αρτιότερη μέσω των διατεθέμενων οικονομικών πόρων και της ανυπολόγιστα σημαντικής ηθικής υποστήριξης προερχόμενης από αυτούς. Η προπονητική προετοιμασία πραγματοποιήθηκε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Γέρεκα, στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας και σε ιδιωτικούς χώρους εγγύμνασης. Για την επιτυχή επίτευξη της προπονητικής διαδικασίας απαιτήθηκε η εβδομαδιαία μετακίνηση και παρουσία του στην Αθήνα και στην Καλαμάτα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Η αποδοτικότητα της προπονητικής του προετοιμασίας συνοψίζεται στα απόλυτα αγωνιστικά επιτεύγματα. Συμμετοχή στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στην Ατάλεια της Τουρκίας ως μέλος της εθνικής ομάδας. Συμμετοχή σε 13 διεθνή τουρνουά των χωρών Ελλάδα, Ουγγαρία, Τσεχία, Ισραήλ, Τουρκία, Γερμανία, Τσεχία, Κροατία, Ρουμανία, Λιθουανία και Πορτογαλία. Συμμετοχή σε 7 τελικούς consolation με κατάκτηση την πρώτη θέση 5 φορές και τις δεύτερες θέσεις 2 φορές.
Συμμετοχή σε 4 τελικούς διπλού με κατάκτηση τις πρώτες θέσεις 3 φορές και τις δεύτερες θέσεις 1 φορά. Ανάδειξη σε πρώτη πανελληνική του Εθνικού Πρωταθλήματος που διοργάνωσε η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία στο μονό και στο διπλό ανδρών. Τουρνουάρχια Μεσίνη Όπεν και Αθλητικός Σύλλογος ΑΜΕΑ Διφοροζώ. Μετά από μία παύση 2 ετών, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το μοναδικό διεθνές τουρνουά τέννις με μαξί 2 που διεξάγεται στην Ελλάδα, το Αρχαία Μεσίνης Όπεν. Το τουρνουά φιλοξένησε περισσότερους από 30 αθλητές και αθλητρίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, συγκεκριμένα 12 χώρες, και επιβεβαίωσε το υψηλό του αγωνιστικό και οργανωτικό του επίπεδο ως μια διαχρονικά ποιοτική διοργάνωση εντεταγμένη στο καλεντάρι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ITF. Διεξάγεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από την πόλη της Καλαμάτας, στην περιοχή Ανάληψη Μεσίνης, στο ξενοδοχείο Buca Beach Resort. Ανάλογες επιτυχίες κατεγράφησαν και για τους αθλητές του Συλλόγου ΑΜΕΑ Διαφοροζώ με έδρα την Καλαμάτα, το οποίο έχει την τιμή να είναι πρόεδρος, ο οποίος παρουσιάζει μια αξιόλογη συνέπεια διακρίσεων σε ποικίλα πανελλήνια πρωταθλήματα, όπως αυτά του τένις, σε αμαξίδιο και του κλασικού αθλητισμού. Επισκέψεις σε σχολεία και έντονη κοινωνική δράση. Οι επισκέψεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται σε περιοδική βάση με απότερο σκοπό τη διάδοση ιδεωδών του αθλητισμού και την προαγωγή των ωφελών που προκύπτουν από την αθλητική δραστηριότητα. Το 2022 έγιναν 5 επισκέψεις σε σχολικές μονάδες των νομών Μεσσηνίας και Λαγωνίας, εκ των οποίων οι 3 αφορούσαν τη γυμνάσια και 2 δημοτικά σχολεία. Επισκέπτηκε επίσης την Ακαδημία Τένισης της ΑΕΚ Τρίπολης και τις Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Ομόνιας Καλαμάτας και των Ανηλίκων. Επιπλέον, άξια αναφοράς αποτελεί η συνεργασία με τοπικούς αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής για θέματα που σχετίζονται με την προσβασιμότητα και τη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης ατόμων με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Παράλληλες δραστηριότητες. Σε παράλληλο χρόνο, συνεχίστηκαν επιτυχώς οι σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Αξιοσημείωτη θεωρείται επίσης η συμμετοχή του στο διεθνές αναγνωρισμένο τουριστικό, αθλητικό, πολιτιστικό γεγονός Ναβαρίνο Challenge που διεξάγεται στις ποιοτικές εγκαταστάσεις του Κώστα Ναβαρίνο στη Δυτική Μεσσηνία. Ανάλογη παρουσία του κατηγράφηκε στην πλατεία Συντάγματος Αθηνών στο πλαίσιο του αθλητικού πανοράματος των Παραολυμπιακών Αθλημάτων που διοργάνωσε η Παραολυμπιακή Επιτροπή, καθώς επίσης και στον ημιμαραθώνιο δρόμο που διοργάνωσε στην πόλη της Καλαμάτας ως Δήμο Μεσσηνίας σε συνεργασία με τον Δήμο Καλαμάτας. Οι στόχοι για το 2023. Ο κυρίαρχος στόχος του τετραετίου προπονητικού αγωνιστικού κύκλου παραμένει η συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που θα διεξαχθούν στο Παρίσι. Το 2023, χαρακτηριζόμενο ως προολυμπιακή χρονιά, έχει κομβική σημασία. Οι προσπάθειες οφείλουν να τεδικοποιηθούν ώστε να δημιουργηθούν οι βάσεις και οι προϋποθέσεις για το υψηλότερο αγωνιστικό επίπεδο που απαιτείται να αποκτηθεί εν ώψη του κορυφαίου αθλήματος, του αθλητικού γεγονότος που στην πρωτεύουσα της Γαλλίας. Η ατζέντα της πολύμηνης προπονητικής προετοιμασίας περιλαμβάνει συνεχείς μετακινήσεις σε Αθήνα και Καλαμάτα στις προαναφερθείς αθλητικές εγκαταστάσεις. Επιπρόσθετα, θα συνεχιστεί το πολυσύνθετο δίκτυο συνεργασιών με το εξειδικευμένο προσωπικό ποικίλων ειδικοτήτων. Σε επίπεδο διοργάνωσης εκδηλώσεων, τη σημαντικότερη θέση κατέχει το τουρνουά Αρχαία Μεσίνη Open που θα λάβει χώρα τον Νοέμβριο του 2023 στην Ανάληψη Μεσσηνίας. Ο αθλητικός σύλλογος ΑΜΕΑ Διαφοροζώ θα στοχεύσει για ακόμα μια χρονιά μέσω των 14 αθλητών του στην κατάκτηση των κορυφαίων εγχώριων διακρίσεων στα αθλήματα που δραστηριοποιείται. Όμοια με τα προηγούμενα έτη θα συνεχίσουν οι σπουδές του στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο που θα παραμείνει ανοιχτός ο διάβλος επικοινωνίας με τοπικούς φορείς και οργανισμούς για ζητήματα προσβασιμότητας και επίλυσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, με ίδιο και αμείωτο ρυθμό θα πραγματοποιηθούν οι επισκέψεις τους στα σχολεία της περιοχής. Ευχαριστήσουμε τον Μανώλη τον Χαλούλο. Επειδή η εικόνα πάντα είναι πιο δυνατή, να δούμε και ένα slide show με όλα αυτά που μόλις μας περιέγραψε ο Μανώλης. Τον περασμένο Νοέμβριο του 2022 επέστρεψε πιο δυναμικό από ποτέ για πέμπτη χρονιά
το Ansett Messini Open, ύστερα από δύο χρόνια διακοπής, όπως τα πάντα στη ζωή μας, λόγω του κορονοϊού. 30 φοιτητές από 12 χώρες από όλο τον κόσμο έδωσαν το παρόν. Εκτός από τους πολύ σημαντικούς αγώνες που είχαν να δώσουν για τους δικούς τους λόγους, για την βαθμολόγησή τους, είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και τις ομορφιές της Μεσσηνίας, καθότι το συγκεκριμένο τουρνουά Γιώργο δεν σκοπεύει, δεν στοχεύει μόνο στην αθλητική δραστηριότητα, αλλά και στο να προβάλλει την περιοχή της Μεσσηνίας, αλλά και ολόκληρη της Πελοποννήσου. Γι' αυτό το τόσο σημαντικό τουρνουά, να μας πει περισσότερα ο ίδιος ο Γιώργος Λαζαρέτης. Ευχαριστώ, Κώστα. Πραγματικά το Ansett Messini Open είναι μια σημαντική αθλητική διοργάνωση. Ξεκίνησε το 2016. Μετά τα δύο χρόνια με την πανδημία που δυστυχώς το ακυρώσαμε, επανήλθαμε τον Νοέμβριο του 2022. Πολύ σημαντικό για μας που μας επισκέφτηκαν, όπως είπε ο Κώστας, 30 περίπου αθλητές από 12 χώρες. Είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο στην αρχαία Μεσσήνη, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την πόλη της Μεσσήνης, την πόλη της Καλαμάτας. Τους προσφέραμε τοπικά προϊόντα της μεσσηνιακής γης και νομίζω ότι όλοι οι αθλητές έχουμε τις καλύτερες εντυπώσεις και από τη φιλοξενία και από τους αγώνες και από την αγάπη που δείχνουν και οι εθελοντές της διοργάνωσης. Το τουρνουά φέτος θα διεξαχθεί την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές και στους όσους στηρίζουν αυτή τη διοργάνωση και ελπίζουμε φέτος να επισκεφτούν ακόμα περισσότεροι αθλητές την περιοχή μας και να ταξιδέψει, επειδή τα hashtag, όπως λέμε τώρα στο Instagram και αυτά, τα hashtag Μεσσηνία, Καλαμάτα, Μεσσήνη, σε όλο τον κόσμο. Να προσθέσουμε μόνο, Γιώργο, ξέρεις, εγώ να το πω, είναι το μοναδικό. Ναι. Διεθνές τουρνουά στο τέννις Μαμαξίου που δεν διεξάγεται σε όλη τη χώρα. Έτσι. Δεν διεξάγεται καμία άλλη ανάλογη διοργάνωση σε ολόκληρη τη χώρα. Και έχουμε και εικόνα. Μου δίνει την όση να μπορούσα να συνεχίσω την αγωνιστική μου δραστηριότητα που έχει σαν μακρόθεσμο στόχο, όπως ακούσατε και νωρίτερα, τη συμμετοχή μου στην Παραολυμπιάδα στο Παρίσι το 2024. Εδώ και αρκετά χρόνια βαδίζουμε μαζί σε όλα τα κόρη του κόσμου. Οι αγωνιστικές μου επιτυχίες σε δεκάδες διεθνείς τουρνουά, με την κατάκτηση της πρώτης θέσης σε μονό και διπλό, η συμμετοχή μου με την εθνική ομάδα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η κατάκτηση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος σε μονό και διπλό, η επισκέψη μου σε σχολεία και αθλητικούς ομίλους, η επαφή μου με τα μικρά παιδιά, η αγωνιστική λειτουργία του Αθλητικού Συλλόγου ΑΜΕΑ Διαφοροζώ και η απολύτως επιτυχημένη διοργάνωση του 5ου Ansett Messini Open μου δίνουν τη μεγάλη δύναμη και την όθηση για τον επόμενο κύκλο που έχει τελικό στόχο την Παραολυμπιάδα στο Παρίσι το 2024. Σε αυτό το μεγάλο ταξίδι, με τις τόσες διαδρομές, σας θεωρώ ομάδα μου, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Η εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπό μου, η στήριξη και η αγάπη σας αποτελεί για μένα πηγή δύναμης και έμπνευσης. Σε αυτό το σημείο, να μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω το προπονητικό μου team. Θα αρχίσω με τον προπονητή της εθνικής ομάδας, τον Γιώργο Τοκόντο, που επισκέπτομαι, που ανεβαίνω, όπως ακούσατε και νωρίτερα, αρκετές φορές μέσα στο μήνα στην Αθήνα για προπονήσεις και πραγματικά για τη πολύ σημαντική συνεργασία μας. Το γυμναστή μου Γιάννη Καλλιγιώτη, ο οποίος έχει αναλάβει το κομμάτι της φυσικής κατάστασης και ενδυνάμωσης αλλά και του σχεδιασμού όλης της προετοιμασίας μου. Η γυμνάστρια μου Χριστίνα Πανταζοπούλου, που η οποία έχει αναλάβει το κομμάτι της εκδήλωσής μου. Η γυμναστριά μου Μαρία Χρονοπούλου, που έχει αναλάβει τον τομέα της εκδοχής. Η γυμναστριά Λίνα Χατζή. Πολύ δυνατή ομάδα, έτσι. Τους προπονητές τέννις εδώ στην Καλαμάτα, τον Χάρη Αγγελόπουλο, τον Πάνο Σαβριανέα και τον Τάσο Τικινόπουλο. Θα περάσουμε στα δύσκολα τώρα. Τη διατροφολόγο μας, την Αλυθέα Διαγούλη και την ομάδα του Πρώτου Μεταφορισμού, η οποία δυστυχώς δίνει πολλά περισσότερα ελεύθερα στον κύριο Γαζούλη, στον κύριο Ζαγάγο και σε εμάς μας έχει περίπου πολλά πράγματα. Όλοι μαζί συνεργαζόμαστε μεθοδικά και καθημερινά για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το οικονομικό κόστος βέβαια για όλη αυτή τη δραστηριότητα θα ήταν για μένα απαγορευτικό αν δεν υπήρχε η στήριξη των χορηγών μου. Οι χορηγίες προσφέρουν σε μένα τη δυνατότητα να μπορώ να ταξιδεύω, να αγωνίζομαι, να προπονούμε. Και θα ξεκινήσω λοιπόν τις ευχαρισίες μου από το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και την οικογένεια του κ. Αχιλιά Κωνσταντακόπουλου που είναι κοντά μου και στηρίζει την αγωνιστική μου προσπάθεια. Τον
δικό μας αρωματοθωρεβέα Aegean Airlines, την εταιρεία Pharma Group και την οικογένεια Φυλακτίδη, την εταιρεία Αγάν Greek Tomato και την οικογένεια του κ. Ευσταθίου, την εταιρεία Καλαμάτα Παπαδημητρίου, την εταιρεία Ξηρόπαρκων Ολυμπία Ελλάδας Μαργαρίτα Παπαθεοδόρου, την εταιρεία Πότιτο, την αθλητική εταιρεία Πανελλήνιος Αγορά, η οποία με χορηγεί με τις ρακέτες Dunlop, φυσικά το Power of Tennis και φυσικά και τους υποστηρικτές, όπως είναι τα καταστήματα Κόσμος Καλαμάτα, την εταιρεία Καστριτσέα Γιώργος, το Kuka Beach Resort και την οικογένεια Λίτρα, το Συμμελητήριο Μεσημείας, το Δήμο Καλαμάτας, την Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Δήμων με Αναπηρίες, το φωτογράφο Κώστα Κορομιλά, και την φωτογράφο Πρόεδρο Κορνόπουλο και τη σταθούλα που καλύπτουν εδώ πέρα και με φωτογραφίες και με βιντεοσκόπηση την εκδήλωση και έχουν δημιουργήσει τα slides όλο και τα βίντεο, το Χρήστο Σικά για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας που είναι πάντα κοντά μου και προβάλλουν τις δραστηριότητές μου. Και φυσικά το ξενοδοχείο Elite City Resort που είναι πάντα ρογός στην προσπάθειά μου και όλη την ομάδα του ξενοδοχείου, την χωριά του Δύο Κάψανα και τον διευθυντή του Δύο Παναγιώτη Κίδωνα. Και φυσικά να ευχαριστήσω και κάποιους που τρέχω, τους γνωρίζετε νομίζω τους περισσότερους, τους τρέχω, τέλος πάντων έτσι λένε. Άρη, τον Κώστα, τον Ανδρέα, τον Μιχάλη, τον Ηλία, τα λέω με τα δικά του ονόματα, ξέρουν τι είναι αυτό. Την Πολίνα, την Θεοδούλη, τον Γιάννη, τον Βάβη, τι να κάνω, τους ταλαιπωρώ λίγο παραπάνω. Την οικογένειά μου και να ευχαριστήσω όλους εσάς και τον καθένα προσωπικά που μου δίνετε τη δύναμη να μπορώ να εμπνέομαι και να συνεχίσω την αθλητική μου προσπάθεια και να δώσουμε ραντεβού φυσικά για τον χρόνο και μακάρι να κλείσει αυτός ο κύκλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Και να μπορέσουμε να πετύχουμε πραγματικά όλους αυτούς τους σημαντικούς στόχους. Το αγωνιστικό ταξίδι ξεκινάει τον επόμενο μήνα, 16 Μαρτίου. Οι υποχρεώσεις μου ξεκινούν από την σεισμόπληκτη Τουρκία, από την Ατάλεια. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε κι εμείς εδώ πέρα σαν πόλη, οπότε δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κάποιο θέμα. Που έχω τη συμμετοχή μου σε ένα διεθνές τουρνουά και μετά από λίγες μέρες τη συμμετοχή με την εθνική ομάδα στα προβληματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος που διεξάγονται στην Ατάλεια της Τουρκίας. Αυτά. Καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο τον κ. Θανάση Βασιλόπουλο. Είπαμε νωρίτερα ότι ήταν κεντρικός ομιλητής σε μια παρουσίαση βιβλίου. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, αν θες να πεις... Δύο λόγια. Καλησπέρα σας. Όλοι γνωρίζουμε τον Γιώργο, τους στόχους που θέτει, τις προσπάθειες που κάνει, τα αποτελέσματα που φέρνει και καμπανώνω για αυτός. Γιώργος, συγχαρητήρια. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια από όλους μας. Αποτελεί σπαντινό παράδειγμα για ανθρώπους και για την νεότερη γενιά. Να είστε καλά. Καλή δυνάμη και καλές ευχαριστίες. Σας ευχαριστούμε όλους και να πούμε ότι πραγματικά έχουν γίνει αρκετά στην πόλη μας και σε ολόκληρο τον νομό. Ωστόσο, γνωρίζετε καλύτερα οι άνθρωποι της αυτοδιοίκησης ότι είναι πάρα πολλά αυτά ακόμα που μένει να γίνουν στο μέλλον. Σε λιγότερο από ένα μήνα, λοιπόν, ο Γιώργος Λαζαρίδης ξεκινάει την αγωνιστική του δραστηριότητα από την γειτονική Τουρκία. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία και να ανανεώσουμε εδώ το ραντεβού του χρόνου, όπου θα πλησιάζει ο μεγάλος στόχος του Γιώργου, η παρουσία του στην Παρολυμπιάδα στο Παρίσι το 2024. Και πριν κλείσουμε, να δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα και σε ολόκληρη την ομάδα. Εδώ του διαφοροζώ. Έχουμε λοιπόν την ομάδα Στίβου που αποτελούν οι αθλητές με τυφλότητα. Ο Βαγγέλης, ο Τζιλίκας, ο Γιάννης Βαραλαμπόπουλος, ο Γιώργος Παπαδήμου, ο Γιώργος Βαγγέλης. Και την ομάδα team εδώ πέρα του τέννις που έχουν τώρα έχει ξεκινήσει. Ο Μανώλης ο Γαλούλος, ο Αντώνης Στεφανούλης, ο Παναγιώτης ο Παναγόπουλος. Και συνεχίζουμε δυναμικά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ραντεβού εδώ του χρόνου του προγράμματος.